Η γυναικεία τριχόπτωση αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που προκαλεί έντονο ψυχολογικό στρες, καθώς ανέκαθεν τα μαλλιά ήταν στοιχείο θηλυκότητας και ομορφιάς. Υπολογίζεται ότι όλες οι γυναίκες στη διάρκεια της ζωής τους θα εμφανίσουν σε κάποια στιγμή τριχόπτωση. Φυσιολογικός αριθμός απώλειας τριχών την ημέρα είναι ανάμεσα στις 100 με 150 τρίχες. Όταν ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τις 150 τρίχες την ημέρα, τότε μιλούμε για παθολογική τριχόπτωση και η γυναίκα θα πρέπει να αναζητήσει ιατρική λύση. Τα αίτια της τριχόπτωσης μπορεί να είναι φυσιολογικά ή και παθολογικά. Η φυσιολογική τριχόπτωση παρατηρείται κατά τους φθινοπορεινούς μήνες. Στα παθολογικά αίτια συγκαταλέγονται ορμονικές διαταραχές, όπως είναι οι θυροειδιοπάθειες, παθήσεις των παραθυροειδών αδένων, το σύνδρομο των πολυκυστικών οωθικών, αδενώματα της υπόφυσης, καθώς και η λήψη ορμονικών φαρμάκων. Άλλα αίτια γυναικείας τριχόπτωσης είναι η ανδρογενετική αλοπαικία, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κληρονομικότητα. Παρατηρείται ωστόσο λιγότερο συχνά σε σχέση με την ανδρογενετική αλοπαικία των ανδρών. Και αυτό οφείλεται στον υπολοιπόμενο κληρονομικό της χαρακτήρα, ο οποίος μπορεί να είναι αυτοσωματικός ή φιλοσύνδετος. Άλλες αιτίες διάχυτης τριχόπτωσης είναι η κακή διατροφή, η σιδηροπενική αναιμία, η χρόνια χρήση φαρμάκων και κορτιζονούχων σκευασμάτων, η κακή χρήση προϊόντων styling, το ψυχολογικό στρες, καθώς και καταστάσεις μετά από χειρουργική επέμβαση ή μετά από έντονη σωματική κόπωση. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τις συνηθέστερες αιτίες της καταπλάκας γυναικείας τριχόπτωσης, που είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, ο ομαλός λυκίνας, η μυκητιάσης και οι φλεγμονές του τριχωτού της κεφαλής. Οι κυριότερες ηλικίες στις οποίες παρατηρείται η γυναικεία τριχόπτωση είναι η εφηβεία, μετά τον τοκετό, καθώς και κατά την εμμηνόπαυση. Οι κύριες φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της γυναικείας τριχόπτωσης είναι η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη. Η μινοξιδίλη χρησιμοποιείται τοπικά με τη μορφή λοσιών ή κάποιου αφρού, αυξάνει την αιμάτωση και βοηθάει έτσι στην επαναφύτρωση των τριχών. Η φιναστερίδη επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στις γυναίκες μόνο μετά την εμμηνόπαυση. Σήμερα η γυναικεία τριχόπτωση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με δύο νέες μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας. Η πρώτη περιλαμβάνει το PRP, δηλαδή την αυτόλογη μεσοθεραπεία, και η δεύτερη τη μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE. Και οι δύο θεραπείες όταν συνδυαστούν επιφέρουν άριστα και φυσικά αποτελέσματα. Περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις γυναικείας τριχόπτωσης οφείλονται σε ανδρογενετική αλοπαικία. Στις περιπτώσεις αυτές, και εφόσον υπάρχει επαρκής δότρια χώρα, μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία με τη μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE. Η θεραπεία PRP εφαρμόζεται με μεγάλη αποτελεσματικότητα ακόμη και στις ανθεκτικές, δύσκολες περιπτώσεις της διάχυτης γυναικείας τριχόπτωσης. Το PRP ενισχύει τα τριχοθυλάκια, αποτρέπει την περαιτέρω απώλεια των τριχών και ενδυναμώνει τα ήδη υπάρχοντα μαλλιά.